Καλημέρα φίλοι και φίλες, άλλο ένα επεισόδιο Retro Παραλαβές. Αυτό είναι το τρίτο μέρος και το συνεχίζω γιατί από όσο κατάλαβα και από το feedback και τα λοιπά και από προσωπικά μηνύματα σας άρεσε αυτό έτσι το νέο playlist, τη νέα ενότητα του καναλιού που να δείχνω όταν μου έρχονται κάποια πραγματάκια από το εξωτερικό και που για μένα όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία να τα μοιράζομαι μαζί σας κάνοντας τα βιντεάκι και λέγοντας και κάποια πράγματα και τον συγκεκριμένο τίτλο. Σήμερα λοιπόν πρωί με ξύπνησε ο ταχυδρόμος, μου ήρθε ένα δεματάκι από Ιταλία αρκετά γρήγορα, δηλαδή το παράγγειλα μέσα σε λιγότερο από εβδομάδα και μου ήρθε. Είναι από ό,τι βλέπετε κάνει μπαμ τι θα είναι, βλέπουμε εδώ Mega CD κουμπωμένο, 32x Mega Drive και βλέπουμε και μια ντάνα με Jurassic Park παιχνίδια Sega. Αυτό λοιπόν είναι κατ' εμέ, τι να πω, ένα παιχνίδι το οποίο τότε φυσικά και το έβλεπα μικρός στα περιοδικά. Αν έχετε δει το επεισόδιο που είχα κάνει με τον Γιάννη πολύ πιο παλιά στις αρχές του καναλιού το καλοκαίρι σχετικά με τα Jurassic Park Games και είχαμε παίξει κιόλας και το είχαμε τερματίσει την έκδοση του Master System, θα έχετε καταλάβει ότι είμαι πολύ πορωμένος, είμαι δηλαδή μεγάλος φαν με JP παιχνίδια, είτε σε συλλογή της Kenner, που έχω δηλαδή κανονικά παιχνίδια χειροπιαστά, είτε σε video games. Αυτό τώρα τι είχε γίνει, παιδιά, τις προάλλες, εντάξει, πριν κάνα μισό χρόνο, υπήρχε ένα, αυτό εδώ τώρα που θα δείτε, εντάξει, έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε, έτσι, ή όχι ακόμα. Κάθεσα να το βγάλουμε λίγο πρώτα και να τα πούμε σε λίγο τότε. Λοιπόν, ωραίος ο τύπος εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, μας το έχει κάνει καλό packing ο Ιταλός και μου κάνει εντύπωση γιατί από Ιταλία, από όσο ξέρω και μου έχουν τύχει άλλες φορές, έρχονται πολύ αργά τα πράγματα, δηλαδή παίρνουν πολύ καιρό, ενώ θεωρητικά είμαστε δίπλα, κάνουν και 2-3 εβδομαδούλες. Για να βγάλουμε αυτά στην άκρη. Λοιπόν, Jurassic Park, παιδιά, για Mega CD. Εντάξει, όταν είχε βγει αυτό λοιπόν, η Mega CD έκδοση που τη χάζευα στα περιοδικά, είχα πάθει σοκ. Δυστυχώς είναι λίγο σπασμένη εδώ η θήκη, αλλά εντάξει, δεν με σταμάτησε από την αγορά του, γιατί ήταν σε αρκετά δελεαστική τιμή. Τι ήθελα να πω πριν. Υπήρχε στο eBay πριν κάνα εξάμηνο ένα σφραγισμένο σε δημοπρασία, το οποίο το παρακολουθούσα μόνο εγώ. Πω, άψογο το σύντη από κάτω. Το παρακολουθούσα λοιπόν μόνο εγώ, ήταν 8 μέρες η δημοπρασία πόσες ήταν και μέχρι πραγματικά τη τελευταία στιγμή, αυτό τώρα σας το λέω για να σας γίνει και μάθημα όσοι ασχολείστε με τα bids, δεν υπήρχε κανένας, ούτε watcher, ούτε άλλος bidder, μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο. Τιμή εκκίνησης ήταν στο 1 ευρώ. Και όταν σε 8 μέρες ένα παιχνίδι τώρα για Mega CD και Jurassic Park, που το καλοκαίρι, παιδιά, είχε βγει και η ταινία και ανεβήκανε πολύ τιμές σε, ειδικά σε παιχνίδια παλιά G1, Jurassic Park, αλλά και σε video games, είχαν ανέβει πάρα πολύ τιμές. Και μου είχε κάνει λοιπόν εντύπωση το συγκεκριμένο πώς δεν είχε ανέβει. Οπότε μέχρι το τελευταίο δίλεπτο ήμουνα ο μοναδικός bidder και watcher και το είχα βάλει από 1 ευρώ που ζήταγε. Βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, είχα βάλει έτσι για πλάκα μέχρι 25 ευρώ. Δεν ήταν ότι δεν διέθετα παραπάνω λεφτά, θα μπορούσα να διαθέσω πολύ παραπάνω λεφτά. Αλλά με έπιασε αυτή, για να μην πω χειρότερη λέξη, με έπιασε αυτή η βλακεία και είχα βάλει 25 ευρώ. Και λοιπόν στα τελευταία 3 seconds, παιδιά, ενώ ήμουνα μοναδικός, σκάει ένας τύπος και μου το παίρνει με 25 μισό. Και το έχασα σφραγισμένο ολοκαινούριο για μισό ευρώ. Τότε δεν μπόρεσα να κοιμηθώ, θυμάμαι, δεν το χώνεψα. Πάει όμως αυτό, πέρασε. Οπότε γενικά, όταν είναι να θέλετε ένα παιχνίδι στο eBay και είναι σε φάση μπινταρίσματος, δώστε το maximum που θα μπορούσατε να δώσετε. Μην την πατήσετε όπως την πάτησα εγώ που δεν έβλεπα ενδιαφέρον και το έχασα σφραγισμένο. Anyway, μεγάλη έτσι τώρα παρενθεσούλα, πάμε εδώ να πω κάποια πράγματα. Θεωρητικά αυτό ήταν το τελευταίο Jurassic Park game που μου λείπει από τη συλλογή. Και γιατί λέω θεωρητικά, γιατί θα σας πω,
Ας το βάλουμε αυτό λίγο στην άκρη εδώ, γιατί έχω το Jurassic Park και το Master System. Έχω την Tectoy έκδοση. Μικρός είχα την κανονική, την ευρωπαϊκή έκδοση, η οποία έπαιξε καβατζωτική, και αυτό το βρήκα πριν κάνα χρόνο, γιατί ήθελα να συμπληρώσω το JP, αλλά το βρήκα σε Tectoy και το πήρα καθαρά και μόνο γιατί η Tectoy έκδοση και όλα τα παιχνίδια της Tectoy, επειδή είναι πολύ πιο, πώς να το πω, κάποια έχουν βγει πιο μετά από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, είναι σαν version, είναι σαν πατσαρισμένα, δηλαδή έχουν κάποιες μικροδιορθώσεις, είναι version 1.2 ή version 1.3. Οπότε γι' αυτό είχα πάρει το Tectoy, για να έχω και ένα Tectoy στη συλλογή. Εδώ είναι το κλασικό, το επικό, το Jurassic Park για Mega Drive. Με αυτό είχαμε φάει τις φρίκες μας όλοι οι μικροί. Σε Console Wars στο εξωτερικό και σε forums έχει βγει αυτός νικητής απέναντι στου Super Nintendo την έκδοση. Θα μου πείτε τώρα εσύ πάλι για Sega μας λες νικητές. Εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια που όντως έχει νικήσει Sega. Επίσης μετά είχε βγει και το Rampage Edition, το οποίο ήταν απίστευτο, απίστευτο παιδιά, είχε φοβερά γραφικά, ήταν πολύ γρήγορο, τεράστια sprites, τυρανόσαυροι εδώ, και όπως και στο περασμένο παιχνίδι μπορούσες και εδώ να διαλέξεις τον Velociraptora μαζί με τον Dr. Grant. Εντάξει, είναι μια απίστευτη παιχνιδάρα που δεν πρέπει να λείπει από fans. Και για τέλος έχω και αυτό εδώ, το Lost World, το οποίο αυτό φημολογείται ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που βγήκε για το Mega Drive, ή αυτό βγήκε ή το Frogger για Mega Drive. Εγώ το θυμάμαι αυτό στο Μινιόν, παιδιά, και στο Λαμπρόπουλο, εκεί 97 που κλείσανε αυτά τα μαγαζιά περίπου, και είχε βγει και η ταινία. Το θυμάμαι να το παίζω σε stands του Mega Drive 2, το οποίο αν δείτε κιόλας πώς αρχίζει το intro του παιχνιδιού, είναι πολύ όμορφο, είναι λες και βλέπετε Saturn. Γιατί το 1997 οι developers του Mega Drive είχαν φτάσει σε ένα τρελό expertise τη γνώση τους για το development και φτιάξανε πολύ πιο όμορφο παιχνίδι. Δηλαδή μάθαν το μηχάνημα και σχεδόν μετά από 8 χρόνια βγάζανε φοβερά πράγματα. Βέβαια ήταν το τελευταίο game και είναι πολύ όμορφο, η δράση είναι από πάνω. Επίσης Mega CD, Jurassic Park, και για τη Sega έχει βγει κι άλλο ένα παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς το έχω στον αντίπαλο, στο αντίπαλο μηχάνημα. Είχε βγει και το Lost World, είχε βγει και για το Saturn. Εγώ όμως το έχω στο PS1. Για Dreamcast δεν βγήκε Jurassic Park παιχνίδι, δυστυχώς. Οπότε πλην από το Lost World που μου λείπει για Saturn, πλέον τώρα έχω όλα τα Jurassic Park. Και για Super Nintendo επίσης, λάθος, και για Nintendo επίσης, τα έχω όλα και εκεί, εκτός από το Chaos Continuous, που είναι δηλαδή το δεύτερο παιχνίδι που βγήκε το Super Nintendo. Μόνο αυτό μου λείπει για να έχω όλα τα Jurassic Park σε Sega και Nintendo συστήματα. Το τελευταίο που βγήκε βέβαια για την ταινία το 2018, το Jurassic World Evolution, δεν το έχω πάρει, θέλω να το πάρω κάποια στιγμή. Και τώρα πάμε να πούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτό είναι καταρχήν το πρώτο παιχνίδι που φτιάχτηκε στην Αμερική από τη Sega of America. Ήταν το πρώτο Sega CD παιχνίδι που φτιάχτηκε εκεί. Όλα τα άλλα φτιαχνόντουσαν στην Ιαπωνία. Επίσης, όταν βγήκε, λέγανε ότι ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει για το υποσύστημα το Mega CD, η Sega CD στην Αμερική, και ότι είναι και γενικά και από τα καλύτερα παιχνίδια του Mega CD. Είναι πολύ όμορφο. Η δράση, όπως θα αρχίσω τώρα να σας παραθέτω εικόνες και βίντεο, θα δείτε ότι είναι ένα έτσι first person shooter, συγγνώμη, το οποίο είναι με clicks, δηλαδή είναι και μια adventure που κλικάρουμε και προχωράμε το game. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στα γραφικά και στον λόγο του CD. Και το παιχνίδι είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή δεν το αγοράζεις και το τερματίζεις σε μία ώρα όπως τα άλλα ή σε δύο, αναλόγως το πόσο γρήγορα παίζεις. Είναι μεγάλο παιχνίδι, έχει βάθος. Συγκεκριμένα συνεργαστήκανε και με τη Universal Studios για να πάρουν σκηνές και ήχους από τους δεινόσαυρους από την ταινία εκείνη. Το story σχετικά δεν έχει να κάνει με την ταινία, αλλά παίρνει χώρα μετά τα γεγονότα της ταινίας και είναι ένας
επιστήμονας από την εταιρεία την InGen, που πρέπει να πάει με το ελικόπτερό του να προσγειωθεί στο Isla Nublar, το νησί το γνωστό, και να πάρει κάποια έμφυρα δεινοσαύρων, αλλά παίζει σαμποτάρισμα από την άλλη την εταιρεία, όπως ξέρετε τις ταινίες, την Biosyn, και γίνεται ένα λίγο μακελιό. Ο επιστήμονας πρέπει να βγει ζωντανός από το νησί, να πάρει τα έμφυρα, δεν σποιλάρω άλλο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Θεωρητικά, με του Mega Drive τα απλά ή του Super Nintendo εκείνης της εποχής, όποιος το έβαζε αυτό, πάθαινε σοκ, γιατί ήταν σαν να... Πώς να το πούμε τώρα, σαν να είχε μια έκδοση για PC, η οποία ήταν τούμπανο και δεν θα μπορούσε να παίξει σε κονσόλες, που τότε δεν υπήρχε έκδοση για PC. Βγήκε πολύ αργότερα και λεγόταν το Trespasser, που ήταν έτσι σουτεριά όμορφη. Conclusion λοιπόν, ότι αυτό στην εποχή του ήταν το καλύτερο Jurassic Park παιχνίδι, που θεωρητικά είναι και για την πρώτη ταινία, δεν μιλάμε για Lost World ή για τα άλλα, αλλά τσάκισε τα πάντα. Θα μου πεις τώρα ποιος είχε τότε τόση πολύ την ευχαίρεια να έχουν Mega CD και τα λοιπά. Ναι, πάσο, φυσικά και εγώ δεν το είχα και είπα έτσι να το πάρω, γιατί το είχα χάσει και εκείνο το beat λοιπόν, και το πήρα από Ιταλία, από eBay φυσικά. Δυστυχώς στην Ελλάδα θυμάμαι το είχα αναζητήσει 2-3 φορές σε ομάδες στο Facebook, δεν το βρήκα ποτέ. Εντάξει, είναι ίσως και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πολλοί δεν τους αρέσουν τα Jurassic Park, εγώ είμαι mega fan. Κάποιος αν το είχε τώρα, ποιος θα το πούλαγε. Οπότε η αγορά από το εξωτερικό δυστυχώς είναι μονόδρομος, παιδιά. Και αρκετές φορές μπορείτε να τα βρείτε σε καλύτερες τιμές από ό,τι εδώ, αν έχετε υπομονή. Εντάξει, αυτό εδώ δεν ξέρω αν θα πρέπει να μείνει ή να φύγει. 44,99 λίρες. Ίσως να είναι και τιμή από τα παλιά τα Virgin Megastores. Λέω να την αφήσω. Παιχνιδάρα. Άλλη μια ρέτρο παραλαβή έφτασε στο τέλος της. Πραγματικά τώρα έχω φύγει μετά το βίντεο. Έχω συνδέσει Mega CD και έχω πάει, παιδιά, να παίξω. Αν θέλετε στο μέλλον να το κάνω review, δηλαδή καθεαυτού αυτό το παιχνίδι να γίνει ένα ωραίο review αναλυτικότατο, πείτε το μου το στα σχόλια, και αν υπάρχουν πολλοί φίλοι που θέλουν να το κάνω review, ευχαρίστως να το κάνω. Όπως έχω και στο νου να κάνω και τα άλλα παιχνίδια κάποια στιγμή, το Rampage Edition και το κανονικό Jurassic Park. Λοιπόν, αυτά από μένα σήμερα, και ελπίζω να σας άρεσε το επεισοδιάκι και πάμε για το επόμενο. Κλείνοντας, αν σας άρεσε το βίντεο, εννοείται πλέον τα γνωστά, κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe να με βοηθήσετε. Τα subscribe πλέον είναι σημαντικά, γιατί έχω στο νου μου και έχω υποκατασκευή πάρα πολλά επεισόδια και σε συλλέκτες που ήδη είναι under construction και κάποια συνεργασία πολύ δυνατή που θα γίνει. Έχω στο νου μου κάποια επεισόδια που θα γίνουν στο εξωτερικό και όλα αυτά πιστεύω όμως ότι θέλω για τη βοήθειά σας. Δηλαδή να δω ότι το κανάλι μεγαλώνει, το αγαπάτε, θέλετε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι λέω κάποια πράγματα που δεν πολύ υπάρχουν γενικά αλλού, είτε από τη συλλογή μου είτε κάποιες ιδέες. Πάντα να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός μου προσωπικά είναι ο χρόνος. Αν είχα το χρόνο που ήθελα, θα βγάζα επεισόδιο και κάθε 2-3 μέρες και αυτό θα ανέβαζε φυσικά το κανάλι. Αλλά οι ιδέες μου είναι πολλές και ξεχωριστές. Και απλά αυτό, λίγο support. Κάντε ένα share το επεισοδιάκι αν σας άρεσε, στη σελίδα σας, στο Facebook, να το δει κάποιος άλλος. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και πάμε δυνατά για επόμενα επεισόδια, που αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είναι 6 τα επεισόδια υποκατασκευή και πάρα πολύ δυνατά. Και απλά λίγο χρόνο να τα ετοιμάσω και να γουστάρετε όλοι. Λοιπόν, Νίκος, Console Hunter, άλλο ένα επεισόδιο στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε, φίλοι μου.